Γκαέλ κατά τη διάρκεια Rose Party στην Ουάσιγκτον το 2010. Την καταγγελία έκανε η Ιερόδουλη, η οποία υποστηρίζει ότι ήταν το θύμα του ερωτικού πάρτι στο οποίο συμμετείχε ο πρώην ισχυρός άνδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Νέο πονοκέφαλο στον Ντόμινικ Στροσκάν προκαλούν οι εισαγγελείς της ΛΙΛ, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως ανοίγουν δικαστική έρευνα έπειτα από καταγγελίες Ιερόδουλης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού στην διάρκεια ενός ροζ πάρτι στην Ουάσιγκτον το 2010, στο οποίο συμμετείχε ο τέος διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η υπόθεση αφορά στην καταγγελία μιας Βελγίδας Ιερόδουλου, σύμφωνα με την οποία ο Στροσκάν και ένας επιχειρηματίας φίλος του την υποχρέωσαν σε παραφύση στην ουσία. Ωστόσο, μια δεύτερη Βελγίδα Ιερόδουλη, η οποία ήταν παρούσα, επιβεβαίωσε μόνο μέρος της κατάθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν άκουσε την καταγγέλουσα να λέει όχι. Πρόκειται για την τρίτη καταγγελία που γίνεται σε βάρος του Στροσκάν, καθώς εκκρεμούν ακόμη η υπόθεση του ξενοδοχείου Σοφιτέλ, η οποία του κατέστρεψε την πολιτική του καριέρα και η συμμετοχή του σε κύκλωμα μαστροπίας στην Λίλ. Ο Στροσκάν έχει καταθέσει αγωγή για ψευδή καταγγελία σε βάρος της καμαριέρας, η οποία τον έχει κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση στο ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και τη ζητά ως αποζημίωση $1 εκατομμύριο, κατηγορώντας την ότι εκ προθέσεως έκανε ψευδείς δηλώσεις. Ενώ αναφορικά με το κύκλωμα μαστροπίας έχει παραδεχτεί ότι είχε σε ροζ πάρτι τα οποία διοργάνωνε μια ομάδα επιχειρηματιών από τη Λίλ, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε πως οι γυναίκες ήταν ιερόδουλες. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν.